Πάτη, δεν ήθελα να σε στεναχωρήσω. Τι συμβαίνει? Εντάξει, θα μου περάσει. Ηρέμησε. Κλαίω. Έχεις γεμίσει δάκρυα όλο σου το προσωπάκι, μικρούλα μου. Εντάξει, σου πέρασε. Δεν ήθελα να σε κάνω να κλάψεις. Λάντρου, αυτό το αποτέλεσμα... Τι? Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι λάθος. Όχι, δυστυχώς όχι. Αλλά μην κλαις άλλο. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Φυσικά. Ό,τι θέλεις. Γιατί το έκανες? Το έκανα γιατί, αν και η μαμά σου μου έλεγε ότι εγώ δεν είμαι ο μπαμπάς σου, ήθελα να είμαι σίγουρος γι' αυτό. Το ξέρω ότι δεν ήταν σωστό. Δεν ήταν σωστό που το έκανα στα κρυφά. Αλλά ξέρεις τι μου συνέβαινε? Εγώ ήθελα... ήθελα σαν τρελός να είσαι εσύ η κόρη μου. Ναι. Θα ήμουν τρισευτυχισμένος αν είχα μια κόρη σαν και σένα. Σαν εμένα? Σαν εσένα, ναι. Με όλα όσα σε χαρακτηρίζουν. Με τα γματάκια σου, το χαμογελό σου, με το πόσο καλός άνθρωπος είσαι, το πώς τραγουδάς. Ξέρεις κάτι? Εμένα δεν με νοιάζει τι λένε τα αποτελέσματα. Μπορεί να μην είμαι ο πατέρας σου, αλλά πάντα θα σ' αγαπώ σαν να ήμουν. Εντάξει, μικρή μου? Αυτή τη φορά δεν θα την καλύψω. Ay, μα τι λες, Φακούντο? Την αλήθεια. Αυτό είναι πολύ βαρύ για μένα. Ο Λεάνδρο μας άνοιξε το σπίτι του, μας φερόταν πάντα με τον καλύτερο τρόπο και εμείς θα του κάνουμε τέτοιο πράγμα? Είναι πολύ άτιμο. Δεν με ενδιαφέρουν οι επιπτώσεις. Καλά. Εσένα μπορεί όχι, αλλά εμένα με ενδιαφέρουν. Και πολύ μάλιστα, οκ? Τι είναι αυτό που φοβάσαι τόσο? Τι μπορεί να συμβεί? Τι μπορεί να συμβεί? Όχι, πες καλύτερα τι θα συμβεί. Αν ο Λεάνδρο μάθει ότι η μαμά του είπε τέτοιο ψέμα, θα την αφήσει. Και η μαμά τον Λεάνδρο τον αγαπάει. Α, τον αγαπάει τόσο πολύ που θα του κάνει τέτοιο κακό, ε? Το κάνει γιατί είναι απελπισμένη, Φακούντο. Κοίτα, απελπισμένη ή όχι, αυτό είναι πολύ χοντρό. Δεν μπορώ να ζήσω με ένα τέτοιο ψέμα. Συγχώρεσέ με, Φακούντο. Αλλά δεν μπορείς να το κάνεις αυτό στη μαμά την καημένη, που έχει κάνει τόσα πολλά για μας. Δεν μπορείς να της το κάνεις. Το κατάλαβες ή ακριβώς όχι, πρέπει όχι, να όχι, κατάλαβες? Όχι. Εγώ είμαι μόνη μου. Ούτε με σένα, ούτε με σένα. Όχι, μα είσαι είμαι μαζί μόνη μου. Μα ζωζέ, εμείς είμαστε... Όχι, ξέχνα το εμείς. Δεν υπάρχει εμείς. Είμαι καλά όπως είμαι τώρα, μόνη μου. Άκου, εγώ... Με τις ασχολίες μου, με τις φίλες μου, δεν θέλω να περιπλέκω τη ζωή μου με μια σχέση. Οπότε, λυπάμαι, αλλά... Όχι, ναι. Φάγαμε πόρτα, έτσι, όχι αστεία. Καθόλου αστεία. Εγώ πίστευα ότι υπήρχε κάτι καλό μεταξύ μας. Κι εγώ το ίδιο. Πάμε. Ναι, πάμε. Είμαστε στη σοπαλία, έτσι. Έλα, τελευταία φορά. Όχι. Α, με ξανακέρδισες. Πάλι με κέρδισες. Λοιπόν, πάω να δω την Κάρμεν, ε? Όχι, όχι, Λάντρο. Αν να δημιουργήσουμε πρόβλημα, όχι, κανένα όχι, πρόβλημα. Όχι, απλά θα της πω ότι το είπα. Κοίτα, όταν κάποιος λέει την αλήθεια, δεν δημιουργούνται προβλήματα. Η αλήθεια νικάει, ε? Λοιπόν, έρχομαι. Λάντρο, περίμενε. Τι? Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που μου είπες ότι έκανες το τεστ DNA για να μάθεις αν είσαι ο μπαμπάς μου. Σε ευχαριστώ. Όχι. Εγώ σε ευχαριστώ. Κορίτσια, κορίτσια, σας κάλεσα σπίτι γιατί ήθελα να γιορτάσω, να γιορτάσω μαζί με τις καρδιακές μου φίλες. Α, τι γλυκιά. Υπέροχη. Πες μας, Μπιανκίτα, εκτός από τα νέα για το baby, υπάρχει και κάτι άλλο? Ναι, υπάρχει και κάτι άλλο. Α, είδες. Τι? Ο Λεάνδρο και εγώ είμαστε και πάλι μαζί. Τι ωραία. Τα ξαναβρήκατε? Ναι, τα ξαναβρήκαμε. Σκεφτήκαμε και οι δύο ότι ήταν η ιδανική στιγμή να ενώσουμε και πάλι τις ζωές μας και να μεγαλώσουμε μαζί το μωρό. Ναι, γιατί δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο για ένα παιδί αυτό να μεγαλώνει και με τους δυο του γονείς, έτσι? Φυσικά, που σου ήρθε. Τι? Λέω, τι καλά που ο Λεάνδρο και εσύ τα ξαναβρήκατε. Ναι.
Ναι, βέβαια, εννοείται. Ναι, γιατί εκτός λοιπόν... των άλλων δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Ένα παιδί πάντα ενώνει ένα ζευγάρι. Όχι πάντα, όχι πάντα, αλλά ναι, σε αυτή την περίπτωση φαίνεται πως ναι, οπότε συγχαρητήρια. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, κορίτσια, ας τσουγκρίσουμε. Με χυμό όμως, γιατί από τότε που έμαθα ότι έχω αυτό το πλασματάκι στην κοιλιά μου, δεν πίνω ούτε μια σταγόνα αλκοόλ. Μη μου πει. Συγχαρητήρια. Κοιτάξτε, συγχαρητήρια, λοιπόν. Α, Πετρίνα, Πετρίνα. Ναι, εσύ δεν με συνεχάρηκες. Ναι, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Και πότε περίπου γεννάς? Σε περίπου... μάλλον το καλοκαίρι. Πότε ακριβώς? Το Φεβρουάριο. Α, τι ωραίος μήνας. Δεν βλέπω την ώρα να σε δω με κυλίτσα, Μπιανκίτα. Ναι, θα φουσκώσει, θα φουσκώσει. Ας τα ελπίσουμε. Φυσικά. Σκέτη καταστροφή. Δεν ξέρω, όλη τη νύχτα σκέφτομαι και ξανά σκέφτομαι και τίποτα. Τόσο ικανά άτομα είμαστε και να μην μας κατεβαίνει ούτε μια ιδέα. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να σκεφτούμε. Πρέπει να κάνω την Κάρμεν να γυρίσει σε μένα οπωσδήποτε. Θα με βοηθήσεις εσύ να σκεφτούμε κάτι? Και βέβαια θα σε βοηθήσω να σκεφτούμε. Α, το βρήκα! Το βρήκα! Σταμάτα, Πολ. Έλα, Πολ, άντε στο κρεβατάκι σου, άντε για ύπνο, άντε. Νανάκια! Δεν ιστάζω. Άντε, 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 νάνι. Νάνι, νάνι, νάνι. Έτσι, μπράβο. Και εσύ, δώσε μου ένα φιλί ως επιβράβευση, γιατί θα με ευχαριστήσει όλη σου τη ζωή. Γιατί πρώτα ιδέα. Θέλω να ακούσω την ιδέα. Πρώτα το φιλί και μετά η ιδέα. Αν δεν έχω το φιλί σου, είμαι ένα τίποτα εγώ. Αν δεν έχω το φιλί σου, είμαι ένα τίποτα εγώ. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Εγώ θα το τολμήσω. Αλλά ελπίζω να το αξίζεις. Το καφεδάκι σου. Ευχαριστώ πολύ, Κάρμεν. Παρακαλώ. Κάρμεν, ναι. Ξέρεις κάτι? Φτιάχνεις υπέροχο καφέ. Ναι, το ξέρω. Αλήθεια, αλήθεια σου λέω. Όταν είμαι σπίτι, μου λείπει. Ναι, προκαλεί έλλειψη, είναι αλήθεια. Είναι πολύ καλός. Ναι. Εγώ απ' την άλλη, θέλω να κάνω ένα καφέ και τον γκέο. Τον γκέο, κατάλαβα. Είναι απίστευτο. Έλα να κάτσεις. Να τα πούμε λιγάκι. Έλα. Ξέρεις τι πρόβλημα έχω? Δεν μπορώ να βρω μια γυναίκα να έρθει να με βοηθήσει. Είναι δύσκολο. Έχω μια κουζίνα εντελώς χάλια. Δεν μπορείς να μπεις αν τη δεις. Σκέτος τάβλος. Εντάξει, φαντάσου τρεις άντρες μέσα σε ένα σπίτι. Ναι, μια ιδέα. Χρειάζομαι οπωσδήποτε ένα γυναικείο άγγιγμα. Ναι, το φαντάζομαι. Ναι, το φαντάζομαι. Ναι, ναι. Ίσως εσύ να γνωρίζεις κάποια ή... Είναι κανείς εδώ? Ποιος θα με εξυπηρετήσει? Α, ναι, εδώ είσαι, Κάρμεν. Θέλω να πιω ένα καφέ. Ναι, σας. Τώρα έρχομαι. Καταλαβαίνεις τι σου λέω? Ίσως τώρα όμως, πρέπει να γίνει αμέσως, γιατί έχω... Τώρα αμέσως το θες? Ναι, τώρα. Κοίτα, στην πραγματικότητα θέλω να σου μιλήσω. Τι έγινε, συνέβη κάτι? Τι γίνεται εδώ, τώρα εξυπηρετείς καθιστή? Όχι, απλά μιλούσαμε για ένα θέμα. Φαίνεται ότι ο καφές που φτιάχνει ο υπέροχος. Καλά να περάσεις τότε. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω κάτι, γιατί θέλω να μάθεις από μένα αυτό που έκανα. Τι έκανες? Είπα στην Πάτη ότι είχα κάνει το τεστ DNA και πως βγήκε αρνητικό. Και γιατί της το είπες? Γιατί έτυχε, απλά το έφερε η κουβέντα. Δεν ήθελα βέβαια να το μάθει από μένα. Δεν πειράζει, και πως το πήρε? Καλά, άσχημα. Έτσι και έτσι. Η αλήθεια είναι ότι ήθελε πολύ, πάρα πολύ να είμαι εγώ ο πατέρας της και... Σου ζητώ συγγνώμη. Ειλικρινά συγγνώμη. Εντάξει, δεν πειράζει, έγινε. Γιατί δεν το έκανα επίτηδες, ξέρεις. Κάνω όχι, πράγματα εντάξει, χωρίς να τα συνειδητοποιώ. Δεν πειράζει, σου λέω. Σε διέκοψα μάλλον. Περνούσες καλά. Χίλια συγγνώμη. Ναι, σε συγχωρώ. Από ό,τι φαίνεται, περνάς εύκολα καλά εσύ. Δουλεύω. Ναι, τι καλά. Εντάξει. Ναι. Φτιάχνω και πάρα πολύ καλό τσάι. Το αλήθεια? Ξέρεις? Ναι. Και τι γεύσεις έχεις από αυτό το τσάι? Έχω μόνο για τη χώνεψη. Α, ναι. Να κάτσω? Ναι, τα μη, είσαι πάντα ευπρόσδεκτη, κάθισε. Ναι. Θέλεις να μου πεις τι σου συμβαίνει? Είσαι ακόμα στενοχωρημένος για το αδερφάκι? Τάμι, πες μου στα αλήθεια. Μπορείς να κρατήσεις μυστικό? Ναι. Το ξέρω ότι δεν θα έπρεπε να το πω, αλλά αν δεν το πω θα σκάσω. Έλα τώρα, πες μου τι σου συμβαίνει, κάτι άσχημο? Η μαμά μου δεν είναι έγκυος. Λέει ψέματα για να την παντρευτεί ο Λέανδρο. Α, δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό, Φάντο. Ούτε εγώ. Μου φαίνεται σκέτη τρέλα. Αλλά εσύ πώς το έμαθες, εκείνη σου το είπε?
Όχι, μου το είπε η αδερφή μου. Δεν μπορώ να αντέξω τέτοιο πράγμα. Δεν μπορώ να γίνω συνένοχος σε κάτι τέτοιο. Αλλά αν μιλήσω, θα είναι σαν να προδίδω τη μητέρα μου. Δεν ξέρω τι να κάνω, Τάμι. Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Δηλαδή είστε πια αραβωνιασμένοι? Καλά, αραβωνιασμένοι δεν είναι ακριβώς η λέξη που μας ταιριάζει. Είμαστε πια κάπως ιτευμένοι για να χρησιμοποιούμε αυτό τον όρο. Όχι, είναι σίτα. Το σημαντικό είναι το πνεύμα και στο πνεύμα είμαστε πολύ νέοι. Είμαστε σαν μικρά περιστεράκια. Εντάξει, περιστεράκια, αλλά εγώ είμαι και στο σώμα. Εμένα μου λες. Αυτό είναι πραγματικά υπέροχο. Είναι πολύ γλυκό, τα συγχαρητήριά μου. Εσύ, αληθινά υπέροχο. Οπότε τώρα, Πίτερ, θα σε φωνάζω παππού. Α, ναι, ναι. Παππού, παππούλη. Ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, Αντωνέλα, μια και είσαι εδώ, αγαπητή μου, να σου πω ότι το στούντιο είναι έτοιμο για να ηχογραφήσει το τραγούδι σου. Αχ, τέλεια! Λοιπόν, μην ανησυχείτε, γιατί θα έχω τα πάντα έτοιμα στην εντέλεια. Στηριχτείτε πάνω μου, γιατί μια Αντωνέλα δεν πες, η καλύτερη από όλες, από ότι όλα θα είναι φανταστικά. Ναι, εντάξει. Ετοιμάσου, γιατί θα ξεκινήσω με σένα. Μετά θα ηχογραφήσω την Πάτη και θα κυκλοφορήσουν οι δίσκοι σας ταυτόχρονα. Θα είναι υπέροχο, είναι σίτα. Παρακαλώ. Ναι, ναι, ο Πέτρο. Γεια. Το δίσκο της Πάτη, να μην το κυκλοφορήσει, μόνο το δικό μου. Της Πάτη, όχι. Εντάξει. Συνεννοηθήκαμε. Ναι, συνεννοηθήκαμε. Γι' αυτό είμαι έτσι, Ζωζέ. Το ξέρω, Πάτη, ότι θα σου άρεσε πολύ να είναι μπαμπάς σου ο Λεάντρο. Μα ναι. Εσύ ξέρεις πόσο τον αγαπώ τον Λεάντρο, οπότε φαντάσου. Αχ, έλα. Ο Λεάντρο θα ήταν πολύ καλός μπαμπάς για σένα. Κόρη μου. Συγγνώμη. Α, σε Κάρμεν. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω μόνες. Εντάξει, Ζωζέ. Σε ευχαριστώ, Ζωζέ. Μου είπε ο Λεάντρο ότι μιλήσατε. Ναι. Μου είπε ότι θα σου το έλεγε. Και στενοχωρήθηκες? Ναι, λιγάκι. Εσύ το ξέρεις, μαμά, ότι τον αγαπώ πολύ τον Λεάντρο. Το ξέρεις. Και στενοχωριέμαι πολύ που μαθαίνω ότι δεν είναι ο μπαμπάς μου. Πολύ. Καλά, αλλά μη στενοχωριέσαι τόσο, γιατί έχεις εμένα κι εγώ. Είμαι η μαμά σου και σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά και με όλο μου το είναι. Ναι, το ξέρω, μαμά. Αλλά και πάλι μου λείπει πολύ ο μπαμπάς μου. Πολύ νόστιμα όλα, ναι. Μπιάνκα. Ναι, θαύμα, θαύμα. Εσύ δεν έφαγες τίποτα. Όχι, σε παρακαλώ. Όχι, λίγο μόνο, λίγο. Καλή δίαιτα. Όχι καθόλου. Εμένα δεν με ενδιαφέρει πόσα κιλά θα πάρω. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Τι τύχη. Παρόλο που οι έγκυες συνήθως μοιάζονται. Κυρία Μπιάνκα, ομόδιστρο στο τηλέφωνο. Α, ναι, ωραία. Είμαι πολύ απασχολημένη με τον ηφικό. Α, τι ωραία. Μόλις το δείτε, πραγματικά θα πεθάνετε. Θα το πάρω από πάνω πριντα. Γεια σας, κορίτσια, τα λέμε αργότερα. Κορίτσια, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εγώ αυτό το παραμύθι της εγκυμοσύνης δεν το τρώω με τίποτα. Αλήθεια πιστεύετε ότι η Μπιανκίτα είναι ικανή να κάνει κάτι τόσο χοντρό? Η Μπιανκίτα είναι ψεύτρα, είναι φιλόδοξη και πάνω απ' όλα είναι μια γυναίκα απελπισμένη που ξέρει ότι θα χάσει τον άντρα που αγαπά. Ακριβώς, και μην ξεχνάς και το άλλο. Όταν προέκυψε το θέμα της εγκυμοσύνης, ο γάμος είχε ήδη αναβληθεί. Είχαν ήδη χωρίσει. Έχετε δίκιο. Όλο αυτό είναι ένα κόλπο. Η Μπιανκίτα ήθελε να τον τυλίξει. Και τον τύλιξε. Έκλεισε ένας κύκλος. Μίλησα με την Πάτη και της είπα όλη την αλήθεια. Δεν είσαι καλά, φίλε μου. Δεν είσαι καθόλου καλά. Ναι, είμαι λυπημένος. Δεν είναι τίποτα καινούριο. Αλλά είμαι λυπημένος. Μάλλον επειδή έκλεισε ένας κύκλος όπως λες, αλλά όχι όπως θα ήθελες. Έχεις δίκιο. Έτσι είναι. Αλλά το μόνο που πρέπει να με ενδιαφέρει τώρα είναι το παιδί μου. Αυτό που πρόκειται να γεννηθεί. Έτσι είναι. Ίσως να είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί, ε. Τέρμα πια, έκλεισε επιτέλους αυτό το θέμα. Μα αυτό είναι απίστευτο. Ναι, το πιο απίστευτο απ' όλα είναι ότι βγήκε αρνητική εξέταση που έκανε ο Λεάντρο. Κι εσύ δεν θα κάνεις τίποτα γι' αυτό, Κάρμεν. Θα κάνεις σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και τι να κάνω, Άσλι. Ό,τι και να κάνω, ποτέ δεν πρόκειται να μάθω τι πραγματικά συνέβη. Δεν ναι, ξέρω. Όπως επίσης, ποτέ δεν θα μάθεις αν ήταν θετικό το τεστ εγκυμοσύνης της Μπιάνκα. Τι θέλεις να πεις με αυτό? Τι ακριβώς εννοείς, πες μου, τι ακριβώς εννοείς? Γεια. Ότι έχεις επισκέψεις. Γεια, τι κάνεις? Τι να κάνω, Καρμενσίτα. Έχω μια τρομερή λιγούρα για σοκολάτα. Μπορείς να μου φτιάξεις μια ζεστή ναι, σοκολάτα? Ναι, ναι, και βέβαια μπορώ. Ωραία, εννοεί. Και παρεμπιπτόντως θα ήθελα να σου μιλήσω. Ιδιαίτερος.
Πριν ξεκινήσουμε, παιδιά, σας έχω μία έκπληξη. Τι είναι? Ησυχάστε, δεν θα πω τίποτα. Ναι. Τι ανυπόμονοι που είστε. Πείτε μας. Ησυχάστε, ησυχάστε. Πείτε μας, μισό λεπτό. Πες μου, Άντο, μετά το σχολείο θα ήθελες να πάμε να πιούμε κάτι. Σήμερα? Ναι. Α, όχι, αγαπητέ μου. Για να βγεις μαζί μου πρέπει να με ειδοποιήσεις 48 ώρες πριν. Πώς είπες? Α, αυτό που άκουσες. Εγώ δεν είμαι κανένα κορίτσι του σωρού. Εγώ τις δουλειές μου τις οργανώνω από πριν, οπότε σήμερα είναι αδύνατον. Οκ? Okay? Παιδιά, παιδιά, attention please. Έχω κάτι πολύ σημαντικό να σας ανακοινώσω. Εδώ, εδώ θέλω. Θέλω την προσοχή σας. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να είστε σούπερ ευτυχισμένοι, γιατί θα γίνω διάσημη. Γιατί σήμερα αρχίζω την ηχογράφηση του δίσκου μου. Εμπρός, λοιπόν. Χειροκροτήστε με. Μπράβο, Άντο, μπράβο. Ακολουθήστε το παραδείγμα της. Χειροκροτήστε με όλοι. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Αντωνέλα. Είναι καλό κορίτσι. Τα θέλει όλα δικά της. Είναι φαντασμένη και κακομαθημένη. Όχι, κύριε Πέδρο, μην το λέτε αυτό. Η Αντωνέλα απλά έχει λίγο άγχος. Αυτό είναι όλο. Είναι σίτα. Είναι σίτα. Είμαι πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Πείτε μου, γιατί δεν μπορώ να βγάλω ταυτόχρονα και τους δύο δίσκους. Λοιπόν, γιατί έτσι, κύριε Πέδρο, δεν θα μπορέσετε να ασχοληθείτε με την καριέρα της Αντωνέλα όπως θα έπρεπε. Αυτό είναι το για πρόβλημα. Για το Θεό, Ινές. Ακούστε με. Έλα, μα τι σου κοστίζει εσένα, Πέδρο. Κάντο για μένα, έλα. Δεν σου κοστίζει τίποτα. Πρώτα βγάζεις το δίσκο της Αντωνέλα και αργότερα αυτή στη Σπάτη, ναι. Απλά κάντο, κάντο για μένα. Μου μίλησες στον Ενικό. Ναι, βέβαια, καιρός δεν ήταν. Αχ, έλα, Πέδρο, κάντο για μένα, έλα. Α, είναι σίτα, κοιτάτε πώς μου το ζητάτε. Ναι, στο... Συγγνώμη. Ο μικρός, πάντα πρέπει να εμφανίζεται ο μικρός. Συγγνώμη, νεαρέ μου, δεν σου έμαθα να χτυπάς την πόρτα πριν μπεις σε ένα γραφείο. Όχι, μη τον προκαλείς, σε παρακαλώ, μη τον προκαλείς, μη το κάνεις. Καταρχάς, δεν είμαι μικρός και έπειτα, τι έγινε, διέκοψα κάτι? Ναι. Και από εδώ και στο εξής, θα σου ζητήσω πριν μπεις στο γραφείο της αραβωνιαστικιάς μου να χτυπάς την πόρτα. Αραβωνιαστικιά σου? Ακριβώς. Μόλις ξεκίνησε η όμορφη ιστορία της αγάπης μας. Καρμενσίτα, είμαστε τόσο ικανοποιημένοι με τον Λεάνδρο για το μωράκι μας, για αυτό το πλασματάκι που θα γεννηθεί και θα μεγαλώσουμε μαζί. Γιατί εγώ και ο Λεάνδρο δεν ήμασταν και στα καλύτερά μας, αλλά εντάξει, όλα τα ζευγάρια περνάνε κρίση. Αλλά λατρεύουμε ο ένας τον άλλον. Και εγώ πάντα ήξερα ότι ο Λεάνδρο είναι για μένα και εγώ για εκείνον. Για τον Λεάνδρο. Βέβαια. Ναι, Καρμενσίτα. Τι? Το χεράκι. Χεράκι. Σε πονάει αυτό το χεράκι. Ναι. Αργά, έτσι. Θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Μια χάρη? Ναι, γλυκιά μου, θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Να μην χώνεσαι, Καρμενσίτα. Μέσα στην οικογένειά μας. Γιατί με τον Λεάνδρο θα παντρευτούμε. Και το μόνο που θέλουμε είναι να είμαστε ευτυχισμένοι. Δεν ήταν ανάγκη να μου ζητήσεις κάτι τέτοιο, Μπιάνκα. Εννοείται ότι δεν πρόκειται να μπω στη μέση. Α, σε ευχαριστώ, Καρμενσίτα. Δεν ξέρεις πόσο ευγνώμων σου είμαι. Για μένα, για τον Λεάνδρο και για το μωράκι μας, το Λεάνδρίτο. Α, σε ευχαριστώ. Μπρούνο. Ναι. Θέλεις να μου πεις κάτι εσύ? Ναι, ότι έχουμε φτιάξει ένα συγκρότημα. Αλήθεια? Α, πολύ ωραία. Και τι ακριβώς κάνετε? Είναι ένα συγκρότημα, ναι. Και παίζουμε μουσική στον καράζ του σπιτιού μας, εμείς οι δύο. Είπε κανείς τη λέξη συγκρότημα? Και τα παιδιά εδώ. Ναι. Τι, εσείς είστε? Μπράβο. Συγχαρητήρια, παιδιά. Μπράβο. Πολύ καλά. Και πώς το ονομάσατε? Α, είναι έκπληξη. Αλλά σε διαβεβαιώ ότι θα ξετρελαθείτε όταν μας ακούσετε. Ωραία. Θέλω να σας ακούσω. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καλοί. Μ' αρέσει. Λοιπόν, όταν τελειώσουμε την ενορχήστρωση του τραγουδιού, τότε θα σας το δείξουμε, εντάξει? Ναι. Α, μπράβο. Φύγατε, κουδούνι. Γεια σου. Ωραία, γεια σας. Τελειώσαμε, έτσι. Ωραία. Θα συνεχίσουμε μετά. Τι θέλεις? Θέλω να σου μιλήσω, Αντωνέλα. Εντάξει, Μπρούνο, αλλά σου είπα ότι δεν έχω πολύ χρόνο, γι' αυτό... Μα μόνο για 5 λεπτά. Οκ, αλλά να είναι μόνο 5, ούτε ένα παραπάνω. Οκ, 5 μόνο. Προληπτικά μόνο. Ευχαριστώ. Γεια σας, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Γεια σας. Λεάνδρο. Αου! Λεάνδρο. Σου έπιασα το χέρι. Λίγο, μη σε νοιάζει. Είμαι εντάξει. Άκουσε με.
Ναι. Είμαι καλά. Είσαι καλά, είσαι σίγουρη? Ναι, ήρθα γιατί ήθελα να σου μιλήσω για κάτι. Έλα, κάθισε. Ναι. Για κούνα το χέρι. Ναι. Ναι. Έλα, έλα, δεν χτύψα πολύ, ναι. Άστο. Τι συμβαίνει? Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Μα τι, μη με τρομάζεις, τι έγινε? Λοιπόν, κοίτα, δεν θέλω να νομίζεις ότι είμαι καμιά κουτσομπόλα ή κάτι τέτοιο, έτσι. Λιγουλάκι είσαι. Όχι, όχι, δεν είμαι. Λοιπόν, σήμερα που ήρθαν σπίτι οι φίλες της Βιάνκα, mm-hmm. στο σπίτι σου. Ναι, ναι, τώρα πια είναι το σπίτι, ναι, μας. Ναι, σχολίαζαν και έλεγαν ότι πιστεύουν ότι η Βιάνκα δεν είναι έγκυος, ότι σε τύλιξε, και να σου πω την αλήθεια, το ίδιο πιστεύω κι εγώ. Αχ, Πετρίνα, Πετρίνα. Τι, τι, Πετρίνα, λέγε, τι. Εσείς οι γυναίκες είστε πάντα πολύ καχύποπτες. Και ξέρεις κάτι, αυτό είναι αδύνατον. Γιατί η Μπιάνκα έκανε τις εξετάσεις εδώ, σε αυτή την κλινική. Η Μπιάνκα είναι έγκυος. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, Αντωνέλα. Αρχίσαμε να βγαίνουμε και ξαφνικά με αγνοείς. Εξήγησέ μου. Αχ, sorry, αλλά είμαι πολύ άσχολη κοπέλα. Δεν ξέρω αν το έμαθες, αλλά ετοιμάζομαι να ηχογραφήσω το πρώτο μου CD. Και σήμερα, για παράδειγμα, μαζεύω όλη την ενέργειά μου για το καινούριο τραγούδι. Εντάξει, αλλά δεν είναι λόγος αυτός να μου φέρεις άσχημα. Αχ, ξέρεις κάτι. Νομίζω ότι είσαι πολύ ευαίσθητος. Εντάξει, βασικά, sorry αν σου μίλησα άσχημα, αλλά μια και μιλάμε για αυτό το θέμα, θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να σου πω ότι εγώ προτιμώ να αφήσουμε αυτό που έχουμε stand-by. Stand-by, τι θα πει αυτό? Να, προτιμώ ο καθένας να συνεχίσει το δρόμο του και να αφήσουμε το πράγμα εδώ. Αυτό θέλεις λοιπόν? Οκ, okay, όπως θέλεις, Αντωνέλα. Γεια σου, Τάμι. Γεια. Γεια σου, Τάμι. Όλα καλά? Με συγχωρείτε. Πάτη, είσαι σίγουρη πως είσαι καλά? Είμαι λυπημένη. Μα για ποιο λόγο, έγινε κάτι? Μπορώ να της πω, μαμά? Και βέβαια μπορείς, πες της. Και μείνε ήσυχη, γιατί εγώ δεν πρόκειται να πω τίποτα. Πες μου. Ο Λεάνδρο έκανε μια εξέταση και μάθαμε ότι δεν είναι αυτός ο μπαμπάς μου. Για περίμενε, Πάτη, εσένα ποιος σου το είπε αυτό? Ο ίδιος ο Λεάνδρο μου το είπε. Α. Γιατί ήθελες να μάθεις ποιος της το είπε, Τάμι? Να σκέφτηκα πως της το είχε πει η Μπιάνκα. Αυτή η γυναίκα είναι σκέτη ψεύτρα, δεν πρέπει να την πιστεύεις. Ναι, αντίο, Πέτρο. Αντίο, αντίο. Τα λέμε αργότερα. Αντίο. Κάθισε, σε παρακαλώ, αγαπητή μου. Αχ, πόσο χαίρομαι που είσαι πάλι εδώ. Εντάξει, ναι, δεν χρειάζεται να λέτε ψέματα. Όχι, σε παρακαλώ, εγώ δεν λέω ψέματα. Εμίλια, μα τι λες? Σε παρακαλώ, δεν έχεις ιδέα πόσο δύσκολο ήταν για μένα να σε διώξω. Εγώ δεν ήθελα να κάνω τέτοιο πράγμα. Σου το λέω με όλη μου την ειλικρίνη, αλλά εντάξει. Είμαι χαρούμενη που βρίσκεσαι και πάλι σε αυτό το σχολείο. Α, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ. Σας φαίνεται πολύ ότι είστε ευτυχισμένοι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ναι, χαίρομαι πολύ, γιατί εσύ ήσουν πάντα μία από τις αγαπημένες μου. Και αυτό που συνέβη ήταν πολύ επίπονο για μένα. Πάντως νομίζω ότι τώρα πρέπει και οι δυο να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα με άλλο τρόπο. Να ξεχάσουμε το παρελθόν, αυτή τη φρίκη που ζήσαμε, και να ατενίσουμε το μέλλον, μόνο το μέλλον μας. Πώς σου φαίνεται? Εσύ είσαι τώρα με τον Μπαρκαρόλη και εγώ είμαι με τον Πέδρο Ατσάβαλ. Και ο Χερμάν? Ο Χερμάν αποτελεί παρελθόν. Και για μένα. Οπότε τι άλλο να πούμε? Φίλες και πάλι. Φίλες. Τάμι, όταν είπες προηγουμένως ότι η Μπιάνκα είναι ψεύτρα, το είπες για κάποιο άλλο θέμα. Το μετάνιωσες? Όχι, όχι, Πάτη, σου τορκίζομαι πως όχι. Όχι, απλώς το λέω γιατί η Μπιάνκα έχει πει πάρα πολλά ψέματα. Ναι, γιατί η Αντωνέλα δεν λέει. Εννοείται πως και εκείνη δεν λέει λιγότερα, το μήλο κάτω από τη μηλιά. Γι' αυτό το είπα, γιατί αυτές γενικά λένε ψέματα. Είσαι σίγουρη ότι δεν υπάρχει κάτι? Όχι, και βέβαια δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ πάντως, αν ήμουν στη θέση σας, δεν θα πίστευα τίποτα από αυτά που λέει η Μπιάνκα. Αλλά δεν σας το λέω επειδή ξέρω κάτι. Και τότε, γιατί το λες, Τάμι? Για το λόγο που σου είπα πριν, Πάτη, γι' αυτό. Άσε που φτάνει να ρίξεις μια ματιά στην Αντωνέλα για να καταλάβεις πως είναι η μητέρα της. Ανακατεύεις το ψέμα και την κακία. Και έχεις την Αντωνέλα και τη μαμά της. Ναι. Εμπρός, καλημέρα. Πάτη. Ναι. Γεια σας, καλημέρα, τι κάνετε? Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω λίγο με την κορούλα σας? Ναι, αν εκείνη το επιθυμεί. Α, πολύ ωραία. Πάτη, μπορούμε να μιλήσουμε. Έλα, σου το έφερα. Πάρε, φάντο. Ευχαριστώ, Μάτη.
Κάτι σου συμβαίνει εσένα, έτσι δεν είναι? Ναι, μου συμβαίνει, αλλά δεν μπορώ να σου πω. Γιατί δεν μπορείς να μου πεις? Δεν έχει να κάνει με μένα, αλλά με επηρεάζει. Έχει να κάνει και με μένα, αλλά... Σε καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται να μου πεις. Αλλά πες μου πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Λοιπόν, θα σου εξηγήσω. Mm-hmm. Εγώ γνωρίζω μια αλήθεια που κάνει πολύ κακό σε κάποιον. Ναι. Αν του πω την αλήθεια όμως, θα κάνω κακό σε ένα άλλο άτομο που αγαπώ πάρα πολύ. Καταλαβαίνεις? Ναι. Εσύ τι θα έκανες, Μάτι? Εγώ θα του έλεγα την αλήθεια. Χωρίς να υπολογίσεις τίποτα? Ναι, κοίτα, Φάντο, το ψέμα ποτέ δεν βγάζει σε καλό. Κοίτα τι έπαθα εγώ με το θέμα της Μπόκα. Όλα τόσο καλά οργανωμένα, σχεδιασμένα και παρόλα αυτά δεν έγινε τίποτα. Ναι, έχεις δίκιο. Και σένα χάλια σε βλέπω. Ναι, δεν μπορώ να σου πω ψέματα, είμαι χάλια. Γιατί? Για την αδελφή σου, φίλε. Το ξέρω ότι είναι λίγο τρελή, ε. Αλλά δεν μπορώ να τη βγάλω από το μυαλό μου. Πεθαίνω για αυτή, Φάντο. Αχ, χαίρομαι πολύ για σένα. Χαίρομαι που είσαι καλά. Καλησπέρα. Γεια σου, Ανδρέας. Α, γεια σου. Καλά, εσύ? Λοιπόν, εγώ να φεύγω. Πήγαινε. Έχω πολλά να κάνω. Εντάξει, για. Τα λέμε. Θα τα ξαναπεί. Πώς είσαι? Κάρμεν. Αχ, Ανδρέας. Ανδρέας. Πέθανε. Οπότε προς το παρόν, Πάτη, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλά... Όχι, μα γιατί? Επειδή ντρέπομαι να τραγουδήσω μπροστά σε κοινό ή επειδή σας είπα ψέματα, γιατί, όχι, Πέδρο? Όχι, όχι, μικρή μου. Αν και το ότι είπες ψέματα δεν ήταν καθόλου σωστό. Δεν πρέπει να λες ψέματα και δεν πρέπει να το ξανακάνεις ποτέ αυτό. Μην ανησυχείτε, εγώ το κατάλαβα πια. Δεν πρόκειται να ξαναπώ ψέματα. Πήρα το μαθημά μου. Ωραία. Δεν πρόκειται να πω ψέματα. Και επίσης πρέπει να αποφασίσεις να πεις σε όλους ότι τραγουδάς, αγαπητή μου. Και μάλιστα ότι το κάνεις και πολύ καλά. Μα αν τραγουδάω τόσο ωραία, τότε γιατί δεν θέλετε να ηχογραφήσω το δίσκο μου? Υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι δύσκολο να τα εξηγήσουμε, καταλαβαίνεις. Σου ζητάω μόνο μια χάρη. Μη χάνεις την ελπίδα σου. Θα έρθει κάποια μέρα η στιγμή σου, ε? Και τώρα, αγαπητή μου, σε παρακαλώ, μη μου κάνεις άλλες ερωτήσεις, γιατί ήθελα να σου πω περισσότερα, αλλά... Κατάλαβα, Πέδρο. Κατάλαβα. Άντρες, σε παρακαλώ. Άντρες, απάντησέ μου, σύνελθε. Αχ, τι τύχη, Άντρες, με τρόμαξες. Πώς είσαι, είσαι καλά? Έπεσες και χτύπησες το κεφάλι σου, πώς νιώθεις? Εσύ ποια είσαι? Η Κάρμεν είμαι. Πες μου πως είσαι καλά, πώς νιώθεις? Η Κάρμεν. Η Κάρμεν. Η Κάρμεν Κάρμεν. Δεν μου λέει τίποτα το όνομα. Πώς δεν σου λέει τίποτα? Άντρες, νιώθεις καλά? Πώς νιώθεις? Νιώθω λίγο ζαλισμένος, αλλά δεν ξέρω ποιος είμαι. Ποια είσαι εσύ? Δεν ξέρω τι είναι αυτό το μέρος. Πώς είσαι ο Ανδρέας και βρισκόμαστε στην τραπεζαρία? Πώς με λένε? Ανδρέας, Ανδρέας σε λένε, τι συμβαίνει? Δεν θυμάσαι τίποτα, Ανδρέας? Όχι. Σοβαρολογείς? Δεν μπορώ να το πιστέψω. Κορίτσια, είπε όχι γιατί δεν είμαι όμορφη. Μην το λες αυτό. Ίσως έχει δίκιο, Πάτη. Ο Πέδρο δεν σου έδωσε κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Ναι, γι' αυτό σταμάτα να λες βλακίες. Σοβαρέψου. Όχι, κορίτσια. Εγώ ξέρω ότι μου το λέτε επειδή με αγαπάτε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν θέλει να κάνουμε το δίσκο επειδή είμαι άσχημη. Όχι, μην το λες αυτό. Δεν στο επιτρέπω. Ταμί, όταν ο Πέδρο σου πρότεινε να ηχογραφήσεις το δίσκο, ήταν πολύ χαρούμενος. Γιατί εσύ είσαι όμορφη. Και τώρα. Όχι, όχι, Πάτη, σοβαρά τώρα. Μην το λες αυτό. Είναι ψέμα, εντάξει. Τώρα θα βγάλει δύσκολο στην Αντωνέλα. Και για ποιο λόγο, επειδή και εκείνη είναι όμορφη? Δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία η φωνή, κορίτσια. Το σημαντικό είναι η ομορφιά. Γεια μου, κάθισε, αγαπημένε, ναι, μου. Με ζήτησες, μαμά. Ναι, σου ζήτησα να έρθεις γιατί... Λοιπόν, πρέπει να σου πω κάτι και θέλω να το μάθεις από μένα και όχι από ξένα στόματα. Έγινε κάτι κακό? Όχι, όχι, δεν είναι κακό, όχι, προς Θεού. Είναι λίγο παράξενο, περίεργο, αλλά όχι κακό. Μα μας συμβαίνει κάτι, αρχίζω και αγχώνομαι. Όχι, τι έχει γίνει? Όχι, μην αγχώνεσαι κι εσύ, γιατί εγώ είμαι ήδη αγχωμένη. Επειδή νιώθω κάπως άβολα που μιλάω μαζί σου για αυτό το θέμα, αλλά συνέχισε, εντάξει. Συνέχισε. Θέλω να σου πω ότι ξεκίνησα μια σχέση συναισθηματική, ας την ονομάσω Μαραβόνα, με τον Πέδρο Ατσάβαλ. Αλήθεια?
Τι ωραία, μαμά, είσαι πολύ τυχερή. Δεν θύμωσες? Μα γιατί, το αντίθετο θα έλεγα. Έτσι εξηγείται αυτή η λάμψη στα μάτια σου και το λουλούδι. Είσαι πολύ καιρό μόνη σου και... Αυτός ο Πέδρο μου φαίνεται ότι είναι καλός άνθρωπος, σοβαρός και της ηλικίας σου. Όχι, όχι, και της ηλικίας μου είναι πιο μεγάλος από μένα. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Με συγχωρείτε. Τι κάνεις, Λεάνδρου? Μια χαρά, εδώ. Εσύ τι κάνεις? Πολύ καλά. Συγχαίρω τη μαμά μου για τον αραβόνα της. Το ξέρεις ότι βγαίνει με τον Πέδρο? Πώς σου φαίνεται το νέο ζευγαράκι, ε? Ναι, ναι, ναι. Εγώ στα προσωπικά ζητήματα της μητέρας σου δεν αναμειγνύομαι. Εντάξει, αλλά είναι ένα όμορφο ζευγάρι. Λοιπόν, εγώ, μαμά, πρέπει να φύγω. Α, ναι, έρχομαι μαζί σου. Κάλεσε τον όποτε θέλεις να δειπνίσουμε όλοι μα, μαζί. Μα βέβαια, θα το κάνω. Μπορείς να έρθεις και εσύ αν θες. Έρχομαι μαζί σου, Λεάνδρικο. Ναι, πάμε, πάμε. Ναι, πάμε. Φύγαμε. Με τον Δον Πέδρο. Ναι, με τον Πέδρο. Κυρία μου. Ναι. Θα σας περιμένω να επιστρέψετε. Λεάνδρικο. Οκ, Αντωνέλα, να δούμε τα φωνητικά. Οκ. Τώρα. No me vengas con un tango llorón que yo necesito ritmo porque música en mi corazón y a mí no me da lo mismo. No me vengas con tu tango llorón porque es muy fuerte. Ajá, y si alguna vez te miré fue porque tuviste suerte. Caló, Segura. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Φαίνεσαι πιο όμορφη. Ε? Φαίνεσαι πιο όμορφη. Είδες που λένε ότι οι γυναίκες όταν είναι σε ενδιαφέρουσα γίνονται πιο ελκυστικές. Αυτό. Καλά έχεις τρελαθεί, Πολ. Δεν είμαι έγκυος, Πολ. Δεν είμαι έγκυος. Α, όχι, όχι, το ξέρω, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά σου πάει πολύ να το παίζεις. Έγκυος, πια κοίτα. Ναι. Ναι. Πιες το τσάι σου, ενώ εγώ θα σε θαυμάσω. Α, θα μείνω εδώ να απολαύσω. Τι ωραία, μου φαίνεται. Ήρθε ο μικρός, έρχεται. Φύγε πάλι, φύγε, φύγε τώρα. Γεια σου. Γεια σου, αγάπη μου, πώς είσαι? Ναι. Άντε πολύ. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Κάθισε εδώ να τα πούμε λιγάκι. Έχω καιρό να μιλήσω με τα κοράκια. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου, αγάπη μου, τι κάνεις? Τι συμβαίνει, αγάπη μου, γιατί έχεις αυτή τη φάτσα? Κάνεις μεγάλο λάθος, μαμά. Για ποιο λόγο? Μην υποκρίνεσαι άλλο. Το ξέρω ότι λες ψέματα στο Λεάνδρο. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που κάνεις. Μαμά, γιατί δεν μιλάς μαζί του? Κοίτα, δεν ξέρω πώς το έμαθες, αλλά δεν πρόκειται να μιλήσω μαζί του. Εγώ ξέρω γιατί κάνω αυτό που κάνω. Ναι, αλλά είναι σχετικά τρέλα αυτό δεν που κάνεις. Δεν με ενδιαφέρει τι νομίζεις. Είμαι η μαμά σου και θα δεχτείς τις αποφάσεις μου. Μα, μαμά. Σου ζητώ να μείνεις έξω από όλο αυτό. Αλλά ακόμα, κι αν μου θυμώσεις, εγώ δεν θα τα παρατήσω. Εντάξει. Ένα πράγμα σου λέω και βάλ το καλά στο μυαλό σου. Ή θα το πεις εσύ, ή θα το πω εγώ. Είναι σίτα, είναι σίτα. Χερμάν, εδώ είσαι? Ναι, σας είπα ότι θα σας περιμένω εδώ. Μόλις θυμήθηκα ότι έχω μια σοβαρή συνάντηση. Πρέπει να φύγω αμέσως. Όχι. Δεν έχετε να πάτε πουθενά. Όχι, μη με πλησιάζεις, μη με πλησιάζεις. Είναι σίτα, θα είμαι πολύ ξεκάθαρος. Ή θα αφήσετε αυτό το γέρο και θα μείνετε μαζί μου, ή θα πάω και θα πω στο γιο σας ότι πριν από το γέρο βγαίνετε με δύο μπλε ματάκια. Δηλαδή μαζί μου. Ακού να δεις, πρέπει να κατέβω αμέσως. Όχι, εγώ δεν έχω παιδιά. Έχω μόνο εγγόνια από σένα. Ναι. Συγγνώμη. Αντρές, συγγνώμη, τι είναι εδώ? Τι κάνεις, πώς πήγε το κόλπο με την απώλεια μνήμης? Το έχαψε η Κάρμεν. Τι είπες? Πάμε, Μάτι, έλα, Μάτι, δώσε! Έτσι, Μάτι, σούταρε, Μάτι! Έτσι, μπράβο! Έτσι, μπράβο, από κάτω! Για επίθεση από την άλλη πλευρά, οκ? Okay? Εσύ ανοίξου κι άλλο, ανοίξου κι άλλο, γιατί ο Μάτι θα κατέβει από εκείνο το άκρο. Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Τι κάνεις, Μαρτίν, τι έκπληξε. Καλά, μια πώς χαρά. Είσαι, όλα καλά. Καλά. Νόμιζα ότι ήσουν διακοπές. Όχι, επέστρεψα, ήρθα να μιλήσω στο Ματίας. Στο Μάτι, Μάτι, Μάτι. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Κάποιος θέλει να σου μιλήσει. Μαρτίν. Ματίας. Πώς πάει. Καλά, όλα καλά. Έμαθα ότι ξαναπαίζεις και χάρηκα πάρα πολύ. Αλήθεια. Ναι, αλήθεια σου λέω. Έχω να σου πω ένα νέο. Έχω ναι. ένα φίλο που είναι ατζέντης και παίρνει παιδιά της ηλικίας σου για να παίξουν στο εξωτερικό. Και με ρώτησε αν έχω κάποιον υπόψη μου και σκέφτηκα εσένα. Εμένα. Είμαι ακόμα πολύ λυπημένη. Και δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Σκύλος όλου του κόσμου. Περάστε. Γεια σου, Πάτη. Τι θέλεις? Ήρθα για να σου φέρω ένα δωράκι. Τι είναι αυτό? Είναι το πρώτο αντίγραφο του τραγουδιού που ηχογράφησα. Και ξέρεις γιατί στο έφερα? Γιατί ξέρω ότι αυτό δεν πρόκειται εσένα να σου συμβεί ποτέ των ποτών. Γίνει κάτι εδώ μέσα, πρέπει να πάρουμε μέτρα. Σε αυτό το σπίτι συνεχώς πληθαίνουν οι ένικοι. Κανείς δεν κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο εγώ. Εντάξει. Εγώ τα κάνω όλα, δεν αντέχω άλλο. Θα της μιλήσω. Τι θα γίνει επιτέλους, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με την Τωρίνα. Θα της μιλήσω, Πετρίνα. Όχι, όχι, δεν παίρνει από λόγια αυτή. Είναι τεμπέλα, τεμπέλα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Θέλεις να τη σκοτώσω? Ναι, δοκίμασε. Δηλαδή δεν εννοούσα κάτι τέτοιο. Μπορούμε να μιλήσουμε. Ιδιαιτέρως. Α, καλά, εγώ φεύγω, σας αφήνω. Ναι, ναι, και βέβαια. Κοίτα, για μένα δεν είναι εύκολο αυτό που πρέπει να σου πω. Ναι, και τι θέλεις να μου πεις? Μαμά, θα το πεις εσύ ή να το κάνω εγώ? ¡Gracias!
φως του να φέρει.